Κυρία Δάγκα, θέλω και τη δική σα άποψη και για το θέμα τη αποχή και για το θέμα των ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και στι βουλευτικέ εκλογέ με 50% συμμετοχή στι βουλευτικέ εκλογέ και είχαμε το 41% τη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι και σε μια σειρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν με πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής, αλλά δεν είδαμε εκεί ουσιαστικά να ζορίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωράει όλες αυτές τις αντιλαϊκές ρυθμίσεις που εδώ που τα λέμε όλες αυτές οι οδηγίες είναι δεσμευτικές και έρχονται ως νόμοι, το 90% των νόμων στην Ελλάδα είναι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξειδικεύονται και τελικά ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής, οι 21 ευρωβουλευτές που θα πάνε στην Ευρωβουλή θα εκλεγούν από εδώ από την Ελλάδα. Και το θέμα είναι, θα έχουμε εκεί ευρωβουλευτές που θα υποστηρίζουν και θα υπερασπίζονται τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θα έχουμε ευρωβουλευτές που ψηφίσαν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα λόμπις, δηλαδή οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών, είναι στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Θα έχουμε εκπροσώπους ευρωβουλευτές οι οποίοι θα πηγαίνουν να ψηφίζουν την κοινή αγροτική πολιτική και μετά υποκριτικά θα έρχονται στην Ελλάδα και θα Κουνάνε το δάχτυλο στου αγρότε για όλα αυτά που περνάμε, που ψηφίζουν τη μονιμοποίηση των πράσινων χαρατσιών και μια σειρά άλλε αντιλαϊκέ οδηγίε. Και τα λέμε αυτά γιατί με εξαίρεση του ευρωβουλευτέ του ΚΚΕ, τον Κώστα τον Παπαδάκη και τον Νικολάου Αλαφάνο τον Λευτέρη, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνε ευρωβουλευτέ, αυτά είπαν και με τα δύο χέρια υπέρ. Γι' αυτό αυτή η οργή, η αγανάκτηση που νιώθει ο κόσμο για όλα αυτά που περνάει καθημερινά, για τα κύματα τη ακρίβεια, για το γεγονό ότι δεν θα βγάζει πέρα για το ότι το πάει στο το σούπερ μάρκετ και με δυνατή. 70% αυτή η οργή και αγανάκτηση mm. μπορεί να εκφραστεί με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ για να φουτώσει mm. το mm. κόκκινο τη mm. της ελπίδας, της αισιοδοξία, της ανατροπής ακριβώς για να είναι δυνατό το κουκουέ και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και εκεί που ανατρέπονται κυρίως Στου δρόμου του αγώνα. Να... Κυρία Δάγκα, να έρθω σε εσά. Το ΚΚΕ για το θέμα τη ακρίβεια, για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια, mm. τι προτείνει. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένε προτάσει για το ζήτημα τη ακρίβεια με βάση και τι αιτίε που το προκαλούν. Το ένα θέμα είναι ότι για να πάρουμε μία ανάσα έστω από όλα αυτά που καθημερινά μας βασανίζουν, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκή κατανάλωση. Να καταργηθεί ο ειδικό φόρο στην ενέργεια. Και από εκεί και πέρα έχουμε συγκεκριμένε προτάσει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργεια, γιατί αυτέ είναι οι ευρωπαϊκέ οδηγίε που έρχονται εδώ και έχουν εκτοξεύσει αυτή τη στιγμή τη τιμή του ρεύματο και Ήδη ανακοινώθηκαν 70% πάνω τον Ιούνιο οι λογαριασμοί. Παρα... Και η αλλαγή του παραγωγικού Ε? Μιλάμε για το χρηματιστήριο ενέργεια που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΖΑ και εφαρμόζει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Και, και προφανώ. Στου ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε ω νόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή για όλα, ενέργεια. Το λέω για να το ξέρω. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχουμε συγκεκριμένε προτάσει για να καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι που και πετσόκοψαν 13ο-14ο μισθό, 14 σύνταξη 13, 13, που πρέπει να επανέλθουν, αλλά και βέβαια και τι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Μάλιστα. Που βέβαια αυτέ κοπήκαν με τον νόμο. Όλα αυτά που λέτε γρουτσα, καλά ακούγονται, αρξιό. αλλά είναι, τα έχετε κοστολογήσει. Θα σα πω. Λοιπόν, πολλέ φορέ ακούμε λοιπόν την κυβέρνηση και το είπε και η κυρία Πατουλίδου ότι κοιτάξτε να δείτε, εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Όμω λεφτόδεντρα, για να, δέντρα, σας, λεφτόδεντρα για να πάρουν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Δεν σε κάτι τέτοιο. Λεφτόδεντρα για να πάρουν από το Ταμείο Ανάκαμψη 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυρία Πατουλίδου, ευρώ, είπα κυρία Πατουλίδου. Είπα, είπατε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ναι, ολοκληρώσετε κυρία Βάγκια. Δεν σας αφήσω να ολοκληρώσετε όταν μου βάζετε λόγια. Λοιπόν, κυρία, και... λοιπόν, κυρία λοιπόν, Παππούλη, δεν είπατε σε όλα πει. το κουκουέρι λοιπόν, όχι. δεν ακούγαμε καλά, να αλλάξουμε ναι, λίγο. Λοιπόν, είπε, είπε αυτό λίποτα. ότι δεν λέτε, σε τίπο, λέτε, δεν λέτε σε τίποτα ναι, λέτε, λοιπόν. αλλά δεν είπε για λεφτό δεν δώσαμε σήμερα. Λίμα... Θα σα πω. Λέτε ότι το κουκουέρι λοιπόν, είναι σε Να μην μου πείτε, δεν πείτε τι λέω εγώ. Λοιπόν, και απαντώ. Τι λέει η κυβέρνηση λοιπόν, ότι λευτόδεντρα δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν 32 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη, που το 85% τα παίρνουν οι υπεχειρηματικοί όμιλοι, και την ίδια στιγμή υπάρχουν 600 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που θα φορτωθούν στι πλάτε του ελληνικού λαού. Λευτόδεντρα υπάρχουν για να δίνεται μισό εκατομμύριο ευρώ την ημέρα για να πηγαίνει φρεγά τα ύδρα κάτω στο στόμα του Λύκου στην Ερυθρά Θάλασσα για να υποστηρίζονται οι επικίνδυνοι νατοικοί σχεδιασμοί. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για να δίνονται σε επιχειρηματικού κολοσσού την ενέργεια και αλλού, για να δίνονται φθοροαπαλλαγέ στου εφοπλιστές, Αλλά δεν υπάρχουν για να υποστηριχθούν οι μισθοί, για να υποστηριχθούν το λαϊκό εισόδημα και βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι ότι το κουκουέ το χωρίζει άδουσο όχι για κανένα λόγο, ακριβώς γιατί λέει ότι πρέπει να πληρώσουν η μεγάλη επιχειρηματική κολοσσή του κεφάλαιο για να μπορέσει να πάρει ανάσα ο λαός. Αυτά είναι τα μεγάλα ναι που λέει το κουκουέ. Άμα, για κύριε να διεκδικήσουμε τη Άνταξη, σύγχρονη ανάγκη μας Μάλιστα. στο σχολείο, το τον 21ο αιώνα, Δεν για να διεκδικήσουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Κυρία Ράγκα, βοηθήστε με, σας παρακαλώ, όμως, βοηθήστε με. Σας και παρακαλώ. Μας Κύριε Φίλιππα Πέραν τον, του ποσοστού που θέλετε να πάρετε, βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι η μάχη για την τέταρτη θέση με τον Βελόπουλο μάλλον τη χάνεται, δημοσκοπικά λέω πάντα. Αυτό σας προβληματίζει. Εμεί θεωρούμε. Και κάτσε να δούμε για την Κυριακή περίπτωση. Επειδή, επειδή μείνανε τέσσερι και, μία μέρε, ότι μπορεί να εκφραστεί ένα ρεύμα αμφισβήτηση αυτή τη πολιτική, τη κυρίαρχη, ένα ρεύμα σύγκρουση και αντεπίθεση που εκφραζόταν καθημερινά στου δρόμου του αγώνα, εκεί που ακυρωνόντουσαν οι νόμοι τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, έμεινε στα χαρτιά ο νόμο που έλεγε εδώ και 4,5 χρόνια να πετάξουν έξω. Του εργάτε τη ΛΑΡΚΟ και να του αφήσουν έτσι Ε, Νομίζουμε ότι μπορεί να εκφραστεί η ανωδική πορεία που είχε το ΚΚΕ και στι βουλευτικέ εκλογέ αλλά και στι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ. Όπου πλέον σε έξι Δήμου ασκεί διοίκηση το ΚΚΕ και βάζει μπροστά τι ανάγκε των πολλών σε σύγκρουση με το σημερινό εκλογικό. Αλλά στόχο παραμένει το διψήφιο ποσοστό, Λίγο... έτσι δεν είναι. Τι εννοείται, Το διψήφιο ποσοστό, στόχο. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να εκφραστεί και να πάει όσο το δυνατόν πιο ψηλά το ΚΚΕ. Σας λέω ότι μπορεί να εκφραστεί αυτή... Μάλιστα. Ας πούμε, στην Αττική έχετε δίκιο, το ΚΚΕ είχε διψήφια ποσοστά σε αρκετές γειτονιές ε, της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής και, ε, Αττικής και σε πολλά ακόμα και νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να εκφραστεί με ακόμα καλύτερο τρόπο. Γιατί αν θέλετε έχουν βγει και ορισμένα συμπεράσματα. Για παράδειγμα είδαμε το θαύμα της τουριστικής ανάπτυξης. Κανόνι βάρεσε ο κολοσσός της FTI και σήμερα είναι σε ανασφάλεια οι εργαζόμενοι που περιμένανε να ξεκινήσουν σεζόν και μετά την εντατικοποίηση της δουλειά, μετά από όλα αυτά που έχουν ζήσει, μετά τα δισεκατομμύρια ευρώ που βλέπανε να έχουν οι τουριστικοί οι όμιλοι το 2023 και αυτοί να βλέπουν ούτε 5% αύξηση στους μισθούς, τώρα έχουν και την ανασφάλεια για το πώς θα βγάλουν τον επόμενο χρόνο επί της Για, αναφέρομαι και στη Ρόδο. Τελικά εμείς νομίζουμε ότι μπορεί στις ευρωεκλογέ να εκφραστεί στην κάλπη αυτή η ελπίδα, η προοπτική, γιατί το πραγματικό δίλημα είναι αν θα πάρει το πράσινο φως η αντιλαϊκή πολιτική, αν θα πάρει το πράσινο φω η Ευρωπαϊκή Ένωση Μάλιστα. των μονοπωλίων, παράδεισο των λόμπι, πρωταγωνίστρια στου πολέμου και στην κατασταλτική πολιτική απέναντι στους πρόσφυγε, ή αν θα πάμε να πούμε ένα μεγάλο Μάλιστα. ναι στι δικέ μα ανάγκε την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί έχουμε μεγάλε μάχε να δώσουμε.